προχωρήσουμε στη μικρή έτσι, σύντομη εκδήλωση που ετοιμάσαμε σήμερα για να μιλήσουμε τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, τον εσωτερικό διαγωνισμό που έκανε το κόμμα μας για το μνημείο του Επταπηγείου. Ο λόγος που το κόμμα μας ιδιαίτερα μετά τα εκατοντάχρονά του επιχείρησε μια επιστημονική και συστηματική προσπάθεια κατασκευής μνημείων και μουσείων σε όλους τους τόπους μνήμης που μαρτύρησαν ήρωες κομμουνιστές, αγωνιστές, έχει να κάνει με την διεξαγωγή μιας ιδεολογικής πολιτικής μάχης, η οποία φυσικά διεξάγεται και από την πλευρά του αστικού κράτους και είναι πτυχή της ταξικής βάρης και πολύ σημαντική μάλιστα. Προηγήθηκε η Μακρόνισσος, η Γιάρος, η Ανάφη, τα κομπούνια του Γκράμου, οι κορφές του Πάρνονα, του Ταγέτου, το Μεζούρλο και ένα σωρό άλλα μνημεία που αποτείνουν φόρο τιμή στους εκτελεσμένους από τους Γερμανούς και τους ντόπιους αποκομούς τους στα δύσκολα χρόνια της κατοχής του υπερφυλίου, αλλά και την περίοδο της μετεμφυλιακής δημοκρατικής όπως την αποκαλούν, ειρήνης όπως την αποκαλούν, εκτελεσμένους βέβαια στο Επταπηγείο μέχρι και το 1954. Στον κατάλογο των νεκρών του Επταπηγείου περιλαμβάνονται οι καταδικασμένοι σε θάνατο αγωνιστές, μέλη και φίλοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και του ΕΑΜ, θύματα του μεταβαρκεζιανίου κράτους. Από τον κατάλογο αυτών απουσιάζουν κάποιοι ελάχιστοι παρακρατικοί ή κοινοί εγκληματίες. Η λίστα είναι μακριά, περιλαμβάνει περίπου 400 ονόματα, μεταξύ αυτών 17χρονα και 15χρονα παιδιά. Το μνημείο που θα ανεγερθεί θα πρέπει και θα είναι αντάξιο της μνήμης όλων αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για τα ιδανικά του σοσιαλισμού, για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους ξένους και ντόπιους δυνάστες εκμεταλλευτές. Δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τον αρτιότερο αισθητικά και τεχνικά τρόπο. Θα καταθέσουμε δυνάμεις, εθελοντική δουλειά και μεράκι, όπως κάναμε και κάτω από δυσκολότερες ακόμα συνθήκες στη Γιάρο και στη Μακρόνισσο, για να προκύψει ένα μνημείο που θα είναι το καμάρι των αγωνιστών της πόλης της Θεσσαλονίκης, αλλά και όλης της χώρας. Θέλουμε ο επισκέπτης, ο κάτοικος της πόλης, να περνάει και να αντιλαμβάνεται την ιστορία μέσω του μνημείου, ως ένα συνεχές που ολοκληρώνεται με την οριστική ανατροπή του σάπιου αυτού συστήματος. Και πως οι θυσίες τόσων αγωνιστών, φίλων και μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά και οι σημερινές θυσίες που κάνει ο λαός μας, δεν πάνε χαμένες, δεν μπαίνουν σε κανένα χρονοτούλαπο, επειδή έτσι επιτάσσει το λεγόμενο εθνικό συμφέρον, δεν συμφιλειώνονται με τις μοίρες των φυτών. Αντίθετα, μένουν ζωντανές, λειτουργούν ως παράδειγμα, γίνονται έναυσμα για νέους αγώνες, είναι δηλαδή μνήμες ενεργές. Με αυτά τα λίγα λόγια, ευχαριστούμε από καρδιάς τους συμμετέχοντες για την ανέλευση του μνημείου, τη συμμετοχή τους, την πολύ σημαντική προσφορά τους και την κατάθεση χρόνου, σκέψης και προσωπικής δουλειάς. Μας θυμάει η συμμετοχή σας και είμαστε σίγουροι ότι θα ξανασυναντηθούμε και καλλιτεχνικά, ανταποκρινόμενοι από κοινού στην ανάγκη να μνημονευτεί και χωρικά, οικαστικά, η ηρωική ιστορία του λαού μας, των αγώνων του και των θυσιών του σε όλη την έκταση της χώρας μας.